Κύριε Χαλκίδη, ναι. Ποια είναι η ιστορία του βιβλιοπωλείου σας? Ιδρύθηκε το 1955 και όταν πήρε σύνταξη ο μπαμπάς μου, το άφησε σε μένα. Τι είναι για σένα αυτό το βιβλιοπωλείο? Η ζωή μου, πώς το λένε δηλαδή, είμαι συνέχεια εδώ. Πολύ λίγες ώρες φεύγω, είμαι συνέχεια εδώ, κάθομαι συνέχεια. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του? Δηλαδή τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σαν βιβλιοπωλείο? Που είναι, ξεφεύγει από τα άλλα βιβλιοπωλεία και είναι λίγο πιο άλλο στυλ, ρε παιδί μου, έτσι. Πιο παλιό, πιο παραδοσιακό, να το πω και έτσι. Εδώ μπορούμε να συναντήσουμε εκδόσεις παλιές που δεν βρίσκονται εύκολα. Ναι, που δεν κυκλοφορούν. Και από εκδότες που έχουν κλείσει. Το βιβλιοπωλείο έχει παλιές εκδόσεις, ξαντλημένα βιβλία και σπάνια, τα οποία δεν υπάρχουν, ας πούμε, στη Μυτιλήνη και μπορεί και στην Αθήνα, ενδέχεται. Έχουμε και τοπικές εκδόσεις. Ναι, λεσβιακά βιβλία δηλαδή, τοπικά, ό,τι βγαίνουν το φέρνουν, ας πούμε, όλα. Ό,τι κυκλοφορεί για τη Μυτιλήνη το έχουμε στο μαγαζί. Ο κόσμος όταν έρχεται εδώ, τι βιβλία συνήθως διαλέγει? Ανάλογα, ο ένας που θα μπει μπαίνει για ένα συγκεκριμένο βιβλίο να πάρει. Άλλος θα μπει να πάρει το ένα, άλλος θα πει να πάρει το άλλο. Και μετά προτείνω κι εγώ ορισμένα βιβλία. Ποιοι είναι οι συγγραφείς εκείνοι που φεύγουν πιο εύκολα? Φεύγουν πολλά τώρα. Τόμ Ρόμπινς, Μπουκόφσκι, Αλμπέρ Καμί και κλασικά του. Στογεύσκι, Στάιμπεκ, μετά πάμε στο Χρόνι Μίσιο, Λιλί Ζωγράφου, Καβαδία, κλασικά. Ένας που θα μπει μπαίνει για ένα συγκεκριμένο, αλλά εντάξει, προτείνω κι εγώ κάτι. Αν μου πούν ένα βιβλίο για κάποιον που διαβάζει έτσι, διαβάζει αλλιώς. Επίσης, φοβερό βιβλίο το τότε που ζούσαμε, το Πανσέλινο. Αυτό φεύγει πάρα πολύ το βιβλίο. Εσένα, από όλα αυτά τα βιβλία που έχουν έρθει στα χέρια σου, ποιο ήταν εκείνο που σε συγκίνησε? Το Ένα Παιδί Μέτρα Ιτάστρα μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχω πολλά χρόνια διαβάσει. Και άλλα τώρα, αλλά ό,τι πέσει στα χέρια μου. Δεν διαβάζω όμως και πολύ, μην νομίζετε, όποτε βρω χρόνο. Ποιες είναι οι αναμνήσεις εκείνες που έχεις μέσα από το βιβλιοπωλείο και που δεν θα ξεχάσεις? Θυμάμαι πάρα τον μπαμπά μου που καθόμασταν μαζί, τον είχα μια παρέα, μου κακοφάνηκε όταν τον έχασα. Τώρα έμεινα μόνος μου και όσο να είναι, στεναχωριέμαι. Τον είχα πολύ αδυναμία και με βοήθησε και σε πολλά πράγματα. Με έμαθε και τη δουλειά, θα το πω και αυτό. Εδώ μέσα από τι ηλικία ξεκίνησε να βοηθάς τον πατέρα σου? Καλά, ερχόμουν πριν πάρει σύνταξη. Να πω 18, 20. Από νεαρή ηλικία. Ναι. Πριν έρθει ο μπαμπάς μου εδώ, είχε. Δεν ξέρω αν ήταν και μαγαζί, γιατί δεν το θυμάμαι. Και πουλούσε μάσκες, μυστήρια, τέτοια πράγματα. Στην πλατεία σου? Ναι, εκεί. Μετά τα κατεδαφίσαν, τα χαλάσαν. Εγώ δεν τα άφταξα, σας λέω, δεν τα πρόλαβα. Και μετά ήρθε και νίκησε αυτό το μαγαζί εδώ. Και το έκανε καθαρά βιβλιοπωλείο. Δεν είχε μέσα τέτοια πράγματα. Τώρα είμαστε στα Λαδάδικα 18. Η αγαπημένη σου γωνιά σε αυτό το βιβλιοπωλείο ποια είναι? Γωνιά? Εδώ που κάθομαι, στην καρέκλα που κάθομαι και διαβάζω.